Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση σε πολεμικέ συνθήκε εξάλλου με την Αδαμαντία Αλιόλου. Και λέγαμε νωρίτερα, Αδαμαντία, ότι πυκνώνουν οι εκτιμήσει και εκεί στο Ισραήλ. Θα μα μεταφέρει τι τελευταίε πληροφορίε ότι μπορεί να χτυπήσει απόψε το Ιράν που κλείνει σε λίγο τον αέριο χώρο του. Να χτυπήσει ξανά το Ιράν το Ισραήλ. Όλε οι φωνέ από το Ιράν διαμηνύουν ότι μια απάντηση είναι βέβαιη και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανεχτεί ούτε την παραβίαση τη κυριαρχία του ούτε και τη ασφαλειά του. Τώρα το ζητούμενο, Νίκο, είναι ο χρόνο στον οποίο θα γίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον οι πληροφορίε κυρίω από τι ΗΠΑ να μιλούν για μια πολύ άμεση απάντηση ενδεχομένω σήμερα ή και αύριο. και επίση και ο τρόπο με τον οποίο θα γίνει κάτι τέτοιο. Ω προ το χρόνο, έχουμε και κάποιε Ισραηλινέ πηγέ που ενδεχομένω βλέπουν προ την αυριανή μέρα. Ω προ τον τρόπο τώρα τη απάντηση του Ιράν, είχαμε μια τελευταία εξέλιξη, δηλώσει από τον πρόεδρο του Ιράν, του Ον Πεζεσκιαν, ο οποίο ανέφερε πω το εύρο τη απάντηση του Ιράν θα εξαρτηθεί από το, από το τι γίνεται στι πολεμικέ επιχειρήσει. Συγγνώμη, Αδαμαντία, να σε διακόψω, επειδή δηλαδή είναι το, σοβαρό ρε το γεγονό. Βλέπω ρε. τώρα, Αδαμαντία, σου ζητώ συγγνώμη, ο σεισμό είναι, δίνει τώρα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών 5,3 ρίχτερ. Έγινε στι 7 και 3. Ε, το επίκεντρο είναι 30 χιλιόμετρα από τον Πολύγυρο. Είναι στο πρώτο πόδι από ό,τι βλέπω το επίκεντρο. Ε, η, ο Άρης Κουτσούκης σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας, ενώ θα επικοινωνήσουμε και με τον καθηγητή τον κύριο Παπαζάχο να δούμε σ τις πρώτες εκτιμήσεις. Ας ελπίσουμε πάντα να μην υπάρχουν από τον σεισμό αυτό θύματα ή ζημιάς. Ξαναλέω, 5 στις 7 και 3, 17, -3, 5 και 3, ε, ε συγγνώμη, στις 7 και 3 ώρα Ελλάδος, είναι ώρα Greenwich αυτό που βλέπω, από το γεωδυναμικό. 5,3 το ε, μέγεθο του σεισμού στη Χαλκιδική. Πάμε λοιπόν ξανά στην Αδαμαντία, νέα Αδαμαντία. Έλεγε λοιπόν ο πρόεδρο του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, σήμερα ότι αν το Ισραήλ μειώσει την ένταση των επιθέσεών του και σταματήσει να σφαγιάζει και να καταπιέζει αθώου πολίτε στα πολεμικά πεδία τη Μέση Ανατολή, τότε θα μειώσει αντίστοιχα και το Ιράν το εύρο τη επίθεση απάντηση αυτή που περιμένουμε, δίνοντα ένα στίγμα για τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένω να απαντήσει το Ιράν. Σε κάθε περίπτωση το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο και μάλιστα έχει συστήσει και αυτή την στρατηγική συνεργασία και με τι ΗΠΑ. Ο ο διοικητή των ΗΠΑ του κέντρου διοίκηση, ο Κουρίλα, βρέθηκε στο Ισραήλ, συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Στρατού, τον Χαλεβή, υπό το φόντο αυτών των απειλών και των επιθέσεων, ε, των απειλών σε επίπεδο ρητορική για την ώρα που εκτοξεύει το Ιράν. Ενώ παράλληλα ενισχύονται και οι δυνάμει των ΗΠΑ σε ολόκληρο το πεδίο τη Μέση Ανατολή, ακόμη και με στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Ε, τώρα, βέβαια, σίγουρα οι εξελίξει έχουν μεγάλη μεγάλο ενδιαφέρον και στο επίπεδο τη ανάφλεξη ενό ακόμη και περιφερειακού πολέμου. Όπω χαρακτηριστικά μα λένε και αναλυτέ από εδώ για το Ιράν, είναι και ζήτημα τιμή να μην αποδεχτεί μια ενδεχόμενη ήττα που φαίνεται για την ώρα να υφίσταται μετά από την Ισραηλινή επίθεση στο έδαφο του. Αλλά από την άλλη πρέπει να δείξει και στου δορυφόρου του, στην Χαμά, στη Σχεσβολά, στο Χούθη, ότι θα πρέπει Βάλιστα. να του έχουν εμπιστοσύνη ετοιμάζοντα μια τέτοια απάντηση. σε ευχαριστώ.